Αγαπητή κυρία Υπουργέ Πολιτισμού, ο πολιτισμός, δύο λογάκια θα πω, δεν θα πω πολλά και αναμονή των φορέων. Ο πολιτισμός είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας μας, της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Προσωπικά, αν και υπάρχουν πολλά μέσα από τα οποία πιστεύω ότι μπορεί να αναδυθεί, να αναδειχθεί ο άνθρωπος, ο πολιτισμός είναι η ουσία της ζωής μας, ο λόγος, ο σκοπός. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ πολλοί λαοί έχουν διαχωρίσει τις έννοιες του πολιτισμού, παραδείγματος χάρη στα αγγλικά είναι culture και civilization, στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε την ίδια κοινή λέξη πολιτισμός για την κουλτούρα παράλληλα με την έννοια της εξέλιξης και του εξευγενισμού της κοινωνίας. Μέσα από τον πολιτισμό μπορεί να γεννηθεί η ταυτότητα και να αναδειχθεί η κοινότητα, να πραγματοποιηθεί πνευματική εξέλιξη και να διαδοθούν κοινωνικές αξίες, επηρεάζοντας το καθένα από αυτά και με τον τρόπο του τη ζωή μας και την κοινωνική εξέλιξή μας. Ωστόσο, παρά τον πλούτο και την αξία της, η ελληνική άειλη πολιτιστική κληρονομιά αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και οι κοινωνικές αλλαγές απειλούν την ακεραιότητα και τη συνέχεια της, παράλληλα με τα όπλα που δημιουργούνται συνεχώς για τη διάδοσή της. Σήμερα συζητάμε στην Επιτροπή μας το σχέδιο νόμου για τη διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας, αλλά και την υποστήριξη των αρχαιολογικών χώρων και εργασιών, των μουσείων και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Η πρόθεση της κυβέρνησης, της κυρίας Υπουργού, κυρίας Μενδώνη, προέρχεται σαφώς, κατά τη γνώμη μας, από αγνή πρόθεση. Μια πρόθεση που σκοπός της είναι όσα κομμάτια χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία να διασφαλιστούν και να προωθηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το ένα μεγάλο αριθμό παραλυπτών, κοινού, εγχώριου ή τουριστικού. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν βλέπουμε κάποιο σατανικό σχέδιο. Δεν βλέπω το λόγο να μπούμε σε τέτοια δαιμονοποίηση, ούτε άλλωστε εγώ προσωπικά το έχω κάνει ποτέ εδώ πέρα μέσα. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε και να αξιοποιούμε μόνο με θετικό πρόσημο τόσο τους Έλληνες δημιουργούς και τις παραγωγές τους, αλλά και την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι τόσο πλούσια. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα γίνει αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πολλά θετικά σε αυτό το νομοσχέδιο, υπάρχουν όμως και πολλά αρνητικά. Για παράδειγμα, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς η ποσόστοση σίγουρα ενισχύει τους Έλληνες καλλιτέχνες, την ίδια στιγμή όμως εγκλωβίζει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μάλιστα σε μια εποχή που βασιλεύουν οι υπηρεσίες streaming, οι συνδρομητικές υπηρεσίες μουσικής και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Η ποσόστοση στον κινηματογράφο, στην κινηματογραφική παραγωγή, εξαιρετικά θετική για τους εγχώριους καλλιτέχνες του τραγουδιού και της σύνθεσης, αλλά και εξαιρετικά δεσμευτική καλλιτεχνικά για τους κινηματογραφιστές, που τυχάνει να είναι και μία από τις καλλιτεχνικές ιδιότητές μου. Και τόσα άλλα παραδείγματα, που άλλοι κλάδοι υποδέχονται πανηγυρικά, παράλληλα με άλλους κλάδους που διαμαρτύρονται πάρα πολύ έντονα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα περιμένουμε να ακούσουμε όλες τις γνώμες, θα ακούσουμε τους φορείς, που θα ακούσαν και πριν λίγο ποιοι θα προσκληθούν, και θα προτείνουμε και θα καταλήξουμε στις προτάσεις και στις διορθώσεις μας, ώστε να έχει αυτό το νομοσχέδιο ένα αληθινά θετικό πρόσημο για τον πολιτισμό, όπως θέλουμε να διεκδικήσουμε και όπως εμείς οι καλλιτέχνες της πλαίσης ελευθερίας αντιλαμβανόμαστε το σκοπό μας εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.